προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας να πλήξει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τις αποφάσεις τους. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά, κυρία Χριστοφίδου. Καταρχήν δεν ξανάγινε αυτό το πράγμα. Όταν αποφασίζεται από μια συντεχνή απεργία, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που τη διαχειρίζεται και το Υπουργείο Οικονομικών και όλα, και αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή πραγματικά με ξενίζει. Τι προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο, να φέρει τους, τα μέλη της συντεχνίας, τις 14.000 εκπαιδευτικών και άλλων που διαμαρτυρήθηκαν, το 95%, τι να πετύχει, να πετύχει τι? Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την κρίση? Ξέρεις, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι όλοι με αυτήν την κατάσταση. Και αντί να βλέπουμε να γίνονται βήματα προς την έξοδο από το αδιέξοδο, το έχω πει και προχθές, μήπως η κυβέρνηση θέλει να συντηρεί αυτή την κρίση? Τότε επαναλαμβάνω αυτό το ερώτημα και θα γιατί έλεγα να θέλει να διαστόματος του Υπουργού Παιδείας αυτή τη στιγμή, αυτά που ακούμε, και σας λέω ότι από άλλους κύκλους της κυβέρνησης, ακούω το πρωί την κυρία Εμιλιανίδου, την οποία, θα την ακούσουμε και εμείς σε την λίγο, οποία ρώτησαν για τα μέτρα, τα αντίμετρα, τα λεγόμενα που θα πάρει η κυβέρνηση και δεν τα διευκρινίζει. Ο κύριος Χαμπιαούρης μπορεί είπε, να μην κατέληξαν ακόμη. Με αυτά που ακούω εγώ προσωπικά, με τις ελάχιστες μου γνώσεις που μπορεί να έχω σε κάποια θέματα, το να πάρουν συνταξιούχους, το να πάρουν αδιόριστους, το να πάρουν τους γονείς, αυτά τα πράγματα είναι παράνομα. Δεν ξέρω πώς νομιμοποιούνται, κάτω από ποιον νομικό πλαίσιο. Λοιπόν, εγώ δεν θα αφήσω το παιδί μου, ας πούμε, να πάει στο σχολείο για να το προσέχει ένας γονιός. Ποιος είναι αυτός ο γονιός? Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι και η έκκληση των οργανωμένων γονέων. Θα πάω και στους γονείς αμέσως τώρα, αφού πρώτα ανοίξουμε μια παρένθεση. Βλέπω γιατί καν κελά μια της φυλακής για αυτά τα πράγματα. Εσείς αν πάτε, τι βλέπετε? Εσείς αν πάτε σε ένα σχολείο να προσέχετε παιδιά και συμβεί κάτι, δεν σας λιτώνει κανένα, σας το λέω. Μην πάτε, κυρία Χριστοφίδου. Μην πάτε να προσέχετε το παιδί μου εμένα. Μα εννοείται εθελοντικά. Βέβαια, μα δεν έχει εθελοντικά. Είναι σοβαρότατο νομικό ποινικό αδίκημα αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Και σεξουαλική παρενόχληση πιστοποιητικά για να διοριστεί ένας εκπαιδευτικός παίρνει λευκό ποινικό μητρό, λευκό μητρό όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση. Μα, αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, κυρία Χριστοφίδη. Να βάλουμε μια ανατελεία. Έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη και πληροφορία από την ερευνητική για το συνεργατισμό. Γιατί όλοι